Μαζευτήκαμε σήμερα εδώ, όπως και την προηγούμενη εβδομάδα, για να διατρανώσουμε την αντίθεσή μας απέναντι στις απολύσεις που θα προβεί η εταιρεία 2 μέρες πριν τη λήξη του χρόνου. Η πρόφαση είναι ότι λύγει το project, που όντως λύγει, αλλά παρόλα αυτά δεν πήρε την απόφαση να μας απορροφεί σε άλλο project, παρόλο που το ζητήσαμε όλους τους συναδέλφους ανεξαιρέτως, λέγοντας ότι δεν υπάρχουν θέσεις. Πρόκειται για ψέματα, είναι μια μεγάλη εταιρεία, θα μπορούσε άνετα να βρει θέσεις. Εμείς αυτό ερχόμαστε σήμερα να ξαναπούμε, ότι θα συνεχίζουμε να παλεύουμε μέχρι να πάρθουν πίσω οι απολύσεις, και όχι μόνο αυτό, νομίζουμε τώρα ξεκινάει ο αγώνας για πραγματικές αυξήσεις και για καλύτερες συνθήκες εργασίας. Καταγγέλνουμε την απαράδεκτη στάση της εργοδοσίας της Τάσκας, που εν μέσω Χριστουγέννων απέλυσε 9 εργαζόμενους, οι οποίοι έμειναν στον δρόμο επειδή τέλειωσε το project στο οποίο εργάζονταν και θα μπορούσε η εργοδοσία να τους μεταφέρει σε άλλο project. Και δεν το έκανε. Καταγγέλνουμε την απαράδεκτη στάση που δεν ήθελαν να μιλήσουν με μέλος του ΔΣ, του Σωματείου και με μέλος του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης, με πρόσημα ότι δεν ήταν κανένας υπεύθυνος μέσα στην εταιρεία. Χαιρετίζουμε τον αγώνα που κάνουν οι εργαζόμενοι της Τάσκας και το πολύ δυναμικό αγώνα που συμμετείχαν και στη στάση εργασίας που κήρυξε το ΣΕΤΥΠ Θεσσαλονίκης την Παρασκευή 22 Δεκέμβρη. Απαιτούμε να πάρθουν πίσω οι απολύσεις. Απαιτούμε επίσης να υπάρξουν αυξήσεις στους μισθούς και καλύτερες συνθήκες με μέτρα προστασίας μέσα στον χώρο δουλειάς. Χαιρετίζουμε και συνεχίζει το αγώνα των εργαζομένων με επόμενο στάδιο την σύσκεψη που έχει αποφασιστεί την Τετάρτη 3 Γενάρη στο Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης.